Οι σύμμαχοι από το Βίλνιους της Λιθουανίας διαβεβαίωσαν την Ουκρανία πως θα έχει τις απαιτούμενες εγγύησεις ασφαλείας για όσο διάστημα χρειαστεί, ώστε να αντιμετωπίσει τη ρωσική επιθετικότητα, χωρίς όμως να απευθύνουν πρόσκληση για την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ, όπως επιθυμεί το Κίεβο. Και σύμφωνα με αναλυτές, η Ουκρανία απέτυχε να κατοχυρώσει κάποια προοπτική από πλευράς ΝΑΤΟ προς την κατεύθυνση αυτή. Biden gave an important speech today in the heart of Europe, in Lithuania. In a NATO summit where the defining issue was NATO's relationship with Ukraine, and in that major speech, he never mentioned Ukraine's aspirations to join NATO. He never endorsed it. That was a missed opportunity. Μάλιστα, μόνος και αμήχανος εμφανίζεται ο Ουκρανός πρόεδρος σε στιγμιότυπο στην οικογενειακή φωτογραφία πριν από το δείπνο στο Βίλνιους. Οι σύμμαχοι, ωστόσο, ανακοίνωσαν την παροχή νέας στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο και μετά τη Γερμανία, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν δήλωσε πως θα στείλει πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Ο υπουργός άμυνας της Βρετανίας, όμως, δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τα συνεχή αιτήματα της Ουκρανίας για την αποστολή όπλων. Οι σύμμαχοι είχαν δώσει τεράστιες ποσότητες προμηθειών στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Δεν είμαστε η Amazon, τους είπα πέρσι, όταν οδηγούσα 11 ώρες για να μου δώσουν μια λίστα. I don't necessarily know what he meant. I still have to understand what happened, what triggered such a reaction. All Ukrainians know how important the UK's help to us. Την ώρα που ο Τζο Μπάιντεν στην καταληκτική του ομιλία χαρακτηρίζει το ΝΑΤΟ ενωμένο και δυνατό απέναντι στη Ρωσία, το Κρεμλίνο εξαπολύει επίθεση στη συμμαχία. When Putin and his craven lust for land and power unleashed his brutal war on Ukraine, he was betting NATO would break apart. He was betting NATO would break. He thought our unity would shatter at the first testing. He thought democratic leaders would be weak, but he thought wrong. Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным. Потому что предоставляя какие бы то ни было гарантии безопасности Украины, эти страны фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности. То есть, предоставляя гарантии безопасности Украины, они посягают на безопасность Российской Федерации. Νέα μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόνς καταγγέλει η Ουκρανία, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του στο Κίεβο και τέσσερις να τραυματιστούν.